Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο επίκεντρο και της σημερινής μας συνάντησης είναι η καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Κάτι που μου δίνει μία αφορμή ξεκινώντας να σχολιάσω το κλίμα που κάποιοι επιχειρούν να ξαναχτίσουν γύρω από τις τιμές στην αγορά. Σε μια στιγμή μάλιστα που ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων στην πατρίδα μας έπεσαν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ζήτησα από τον Υπουργό Ανάπτυξης να μας ενημερώσει αναλυτικά με συγκρίσεις ιδίων προϊόντων πέρυσι και φέτος. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία θα δείξουν ότι τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει μέχρι στιγμής και τα οποία είναι πολλά, είναι αποτελεσματικά και ότι αυτή η δύσκολη φάση την οποία αναντήρητα έχουμε περάσει βαίνει προς το τέλος της. Αλλά βέβαια η μάχη είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται. Έχουμε ένα πρώτο μέτωπο τώρα που δεν είναι άλλο από τα σχολικά είδη, καθώς τα σχολεία θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβριο. Είδαμε χαρά ότι αρκετές αλυσίδες προσφέρουν από τώρα τιμές οι οποίες είναι αισθητά χαμηλότερες από πέρυσι. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και οι έλεγχοι της πολιτείας θα λειτουργήσουν και στον τομέα αυτό τα έξοδα των οικοκυριών δεν θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα φέτος. Για να μην παρεξηγηθώ, το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς δεν λέει ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αντιστεκόμαστε και ότι τα πράγματα σταδιακά θα πηγαίνουν καλύτερα. Το ξαναπώ για να τιμήσεις, μάλιστα στα τρόφιμα έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης και μάλιστα αν αφαιρέσουμε την δυσανάλογα μεγάλη επίδραση του ελαιολάδου στον δείκτη τιμών τροφίμων στην χώρα μας, ο δείκτης στις τιμές των τροφίμων κινείται πια πτωτικά. Για όλα αυτά θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να μιλήσουμε και σε λίγο στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα παρά τα εμπόδια ανεβάζει ταχύτητα και ότι η κυβέρνησή μας με πολλά καθημερινά βήματα υλοποιεί το σχέδιό της. Θέλω να θυμίσω, είναι ένα σχέδιο τετραετίας. Έχουμε διανύσει τον έναν από τους τέσσερις από τα τέσσερα χρόνια της κυβερνητικής μας θητείας και ότι όλα αυτά τα βήματα τα οποία γίνονται τελικά θα οδηγήσουν σε μεγάλα άλματα, σε μεγάλες αλλαγές προς όφελος των πολιτών. Κεντρικός μας στόχος και η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. Αυτήν συνεχίζουμε να υπηρετούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για όλα αυτά σε 10 μέρες από τώρα, για να μπορούμε να απαντήσουμε βέβαια και σε κάποιους από τους μύθους οι οποίοι διακινούνται, οι οποίοι παρουσιάζουν την Ελλάδα περίπου να είναι χειρότερη και από τη Βουλγαρία. Βουλγαρία με βασικό μισθό στα 477 ευρώ, να θυμίσω, όταν στην Ελλάδα είναι στα 830. Η Ελλάδα η οποία είναι δεύτερη σε ρυθμό αύξησης του κατακεφαλήν ΑΕΠ και μια χώρα στην οποία ο δείκτης της κατανάλωσης, που είναι ίσως και ο πιο ενδεικτικός γιατί περιέχει όλα τα έξοδα των οικοκυριών, βελτιώνεται διαρκώς. Σίγουρα η αντιπολίτευση μπορεί να μείνει εχμάλωτη των αδιεξόδων της, την αφήνουμε στην κρίση της. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι ότι όσο εντείνονται τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, τόσο αυξάνονται οι δικές μας ευθύνες. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και το κύρος της πολιτικής και αυτό ο μόνος δρόμος που ξέρουμε δεν είναι άλλος από την ένταση της δουλειάς μας. Να απαντούμε με χειροπιαστό έργο στα συνθήματα. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος ασχολείται ιδιαίτερα με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ασχολείται πάρα πολύ όμως με τα δικά του προβλήματα και με το πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό. Θα δώσω ένα παράδειγμα μόνο από την σημερινή ατζέντα, θα δώσουμε την εξουσιοδότηση για να υπογραφεί η νέα σύμβαση παραχώρησης Αττικής Οδού. Τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν με παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία που θα την διαχειριστεί, αλλά θα υπάρχει και χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες, καθώς από τις 6 Οκτωβρίου τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν
από τα 2,8 ευρώ στα 2,5 ευρώ. Το είναι ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα για τους πολίτες, ειδικά για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της πόλης. Αντίστοιχη ήταν και η χθεσινή μας παρουσία στην Θεσσαλονίκη, όπου να ευχαριστήσω τους υπουργούς οι οποίοι συμμετείχαν. Για πρώτη φορά νομίζω ότι διαπίστωσαν οι παραβρισκόμενοι στην κεντρική Μακεδονία το εύρος των παρεμβάσεων οι οποίες υλοποιούνται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αντίστοιχες παρουσιάσεις θα γίνουν σε όλες τις περιφέρειες. Η ΔΕ πλατφόρμα πια την οποία έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, erga.gov.gr είναι το σχετικό link, παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια άνω του 1 εκατομμυρίου, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, ποιο είναι το στάδιο υλοποίησης του έργου, ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δείτε τόσα μία διάβια ουσιαστικά για όλα τα έργα τα οποία γίνονται στη χώρα και φυσικά ένας μηχανισμός λογοδοσίας για να μπορούμε να παρακολουθούμε και εμείς την υλοποίηση των όσων έχουμε, για όσα έχουμε δεσμευσεί. Μια ακόμα παρέμβαση σημαντική νομίζω για την καθημερινότητα του πολίτη ήταν και η παρουσία μου στο μαξοστάσιο του ΑΣΑΣ στην Ανατολική Αττική με τα καινούργια λεωφορεία να κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους στην Ανατολική και σύντομα στη Δυτική Αττική. Θέλω να θυμίσω ότι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί κεντρική προτεραιότητά μας. 950 καινούργια λεωφορεία θα έχουμε συνολικά στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Τώρα, ως προς τα θέματα της ατζέντας μας, εκτός από τη Σύμβαση Παραχώρησης Αττικής Οδού, τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, η παρουσίαση την οποία θα κάνει ο κ. Παπαθανάσης για την έκθεση της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης. Νομίζω το μήνυμα είναι κοινό, το ξέρετε πολύ καλά, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, ώστε να φροντίσουμε να πετύχουμε τα ορόσημα, να απορροφήσουμε τα σχετικά κονδύλια, ώστε το φθινόπωρο η χώρα να μπορεί να εισπράξει την πέμπτη δόση των ενισχύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νομοσχέδιο, ένα ακόμα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προσθέτει νέα όπλα στην φαρέτρα μας για την ενδοοικογενειακή βία. Θέλω να χαιρετήσω τη μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει από τα συναρμόδια Υπουργεία στον τομέα αυτών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα νέα γραφεία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Πιστεύω ότι πια έχουμε κατακτήσει στην συνείδηση πρωτίστως των γυναικών ότι το κράτος μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά δίπλα τους και να έχουν το θάρρος να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι το Υπουργείο σωστά όμως έκρινε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπουν επιπλέον προληπτικά μέτρα σε άτομα με βαρημένο παρελθόν, να διευρύνουν την έννοια του συντρόφου, τη διαχείριση ύποπτων συμπεριφορών μέσα στις σχέσεις, αλλά και την άμεση κάλυψη οικονομικών αναγκών του θύματος. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα μας παρουσιάσει τα σχέδιά του για περαιτέρω παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης ελληνικής αστυνομίας, προγράμματα εξυγχρονισμού, χρήση νέων τεχνολογιών, παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην Αστυνομική Ακαδημία, οργανωτική αναδιάταξη της Ελλάδας, που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα νέα τεχνικά μέσα τα οποία μπορούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προφανώς και πολλές νέες κάμερες στους δρόμους. Σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτά. Αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.